Για να πετύχει ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία πρέπει, αφαιρουμένου επαναλαμβάνω του δυσάρεστου γεγονότος αυτού που συνέβη στο ΣΟΕΣ και των επιπτώσεων που θα έρθουν αργότερα, να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,9% το ΑΕΠ, ώστε να προσεγγίσει τα 234 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Και θα σας πω γιατί. Διότι ό,τι ξεπουλήσατε, ξεπουλήσατε. Διότι η ανάπτυξη είναι μια απίπλαστη έννοια κατά τη δική σας λογική. Οφείλεται πού? Στα funds, πρώτον. Στο real estate, δεύτερον. Και στις ιδιωτικοποίησεις. Δεν έχει μείνει να πουλήσετε κάτι, μόνο να πουλήσετε το κτίριο της Βουλής. Έτσι κι αλλιώς και αυτό ιδιωτικοποιημένο είναι εδώ και δεκαετίες. Ό,τι λένε οι ολιγάρχες, η πλουτοκρατία και οι καπιταλιστές κάνετε. Το έχετε ιδιωτικοποιήσει και αυτό. Ο πληθωρισμός δεν θα πρέπει να επηρεάσει την ιδιωτική κατανάλωση. Αυτό φύση είναι αδυνατόν. Τα έσοδα τον τουρισμό θα πρέπει να κάνουν νέο ρεκόρ. Με την πείνα που έρχεται, με τα προβλήματα που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, τουρισμό δεν βλέπω να έχει καλύτερο από πέρσι. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αυξηθούν κατά 15%. Είναι προπολογισμός ο δικός σας. Όπως μας το φέρετε εδώ, με βάση αυτά τα στοιχεία, πρέπει να γίνουν αυτά. Από τα 10,8 δις προηγούμενης χρονιάς θα πρέπει να πάμε στα 12,16 δις ευρώ επενδύσεις. Τώρα τι επενδύσεις είναι ιδιωτικοποίηση είναι ένα άλλο θέμα. Ο πληθωρισμός θα πρέπει να συγκρατήσει το 24 στο 2,6%. Η χώρα θα πρέπει να εμφανιστεί πρωτογενές πλεονάσμα 2,1%. Τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να αυξηθούν στα 63 δις ευρώ. Και όπου φορολογικά έσοδα σημαίνει όχι πτώση των τιμών, παραμονή του ΦΠΑ και νέους φορολογικούς κυνηγούς από την εφορία. Όπερ σημαίνει δύσκολα. Για την ανεργία, το δημόσιο χρέος πρέπει να μειωθεί σε απόλυτο νούμερο κατά ένα δις. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε ότι όλα όσα καταθέσετε σήμερα δεν εφαρμόζονται. Δεν εφαρμόζονται. Άρα, όχι για πολιτικούς λόγους λέμε όχι στον προϋπολογισμό, αλλά για ουσιαστικούς, για εθνικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, λαϊκούς λόγους λέμε όχι στον προϋπολογισμό σας.